Με τον κύριο που θα έρθει θα συναντηθούμε για πρώτη φορά. Έχω ακούσει καταπληκτικά λόγια. Καταρχάς για τη δουλειά του, χειρουργός οδοντίατρος από τους καλύτερους, και πώς ακριβώς σήμερα έχει μια κλινική που γίνεται χαμός και πηγαίνουν όλοι και φεύγουν πολύ ευτυχισμένοι από εκεί. Αλλά με ενδιαφέρει λίγο να ρωτήσω τώρα, θα μου πείτε και γιατί σε ενδιαφέρει, φίλο σου είναι. Τι σου η περίπτωση είναι, τι χαρακτήρα, τι προσωπικότητα. Και έχω ακούσει τα καλύτερα. Οπότε εγώ θέλω να τον ξεψαχνήσω λίγο. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν θα τον ξεψαχνήσεις. Περιμένετε και θα δείτε. Γρηγόρη, δώσ' μου ένα λεπτό, ανεβαίνω να φτιάξω το κορδόνι, γιατί πρέπει να ανέβω όπως πρέπει να ανέβω στον Γρηγόρη Ανατολίου. Δώσ' μου λεπτό, σε δύο λεπτά είμαι πάνω, επιτέλους γνωστούμε. Ένα λεπτό. Είναι χειρουργός οδοντίατρος και έχει οδοντιατρική κλινική στην Κηφισιά. Είναι πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ο πρόεδρος της Τεχνόπολης. Πώς μου είστε, Καλά, είμαστε εδώ στην εκπομπή. Εμένα με στείλανε από το Δήμο της Αθήνας. Ναι. Να σας κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Και παράλληλα, βρίσκεται στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη στην εκπομπή Ζήσε Αλλιώς. Και πάμε τώρα να ρωτήσουμε τη Σοφία. Παρακαλώ. Το 5, τι είχε, ρε Σοφία. 1, 2, 3, 4, 5. 5, εδώ κάτω. 30. Και αν αναρωτιέστε τι σχέση έχουν αυτά μεταξύ τους, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και με τα τρία σχεδιάζει και μοιράζει χαμόγελα. Πάμε σε ένα παραδοσιακό μεζατοπολείο και η σπεσιαλιτέ του είναι παστουρμαδόπιτα. Χι, δεν παίρνετε παστουρμαδόπιτα, πηγαίνετε μια άλλη φορά μόνοι σας. Φαγητά που έχουν έντονες μυρωδιές δεν τα τρώμε. Οπότε έχετε να επιλέξετε φιλί ή παστουρμαδόπιτα. Ας υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Δέδε. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω στον ελληνικό? Εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, για να διευκολύνεις και εμένα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εγώ νιώθω μια οικειότητα που δεν μπορώ τον πληθυντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Στο μεγάλο ερώτημα που έκανες, χωρίς βέβαια να το ξέρεις, και ήταν το τέλος του βίντεο που έφτιαξε ο Χρήστος Κωστής. Παστουρμαδόπιτα ή φιλί. Παστουρμαδόπιτα. Εγώ παστουρμαδόπιτα, φίλε. Και εγώ παστουρμαδόπιτα. Και αν η κυρία ή ο κύριος που θα ήθελε να με φιλήσει, αν ήμουν στο ραντεβού έξω μαζί του, δεν του άρεσα. Θα του έλεγα, συγγνώμη, δεν με αγαπάς. Εγώ θα σκεφτώ. Καλά τώρα, μην το φτάσουμε στα άκρα. Γιατί? Όταν δεν σε αγαπάει. Γιατί, δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Μπορούμε να μην φτάσουμε σε αυτά τα διλήμματα και να είμαστε ασφαλείς, να τον ταΐσω λίγη παστουρμαδόπιτα. Θα δώσει την κυρία λίγο το στρατοπέδιο και τελείωσε. Ό,τι θέλει. Απλά θέλω να πω, όποιος αποφασίσει, λοιπόν, κύριος ή κυρία στο ραντεβού που θέλει να βγει μαζί μου, γιατί γουστάρει να βγει μαζί μου και εγώ γουστάρω να βγω μαζί του ή μαζί της, ας αποφασίσει ότι αν πραγματικά με θέλει θα δεχτεί και την παστουρμαδόπιτά μου. Αλλιώς θα πω ψέματα. Άλλα θα θέλω και άλλα θα λέω. Εγώ πάντα θα ψηφίζω παστουρμαδόπιτα μέχρι το τέλος του κόσμου, να ξέρεις. Ναι, και τους είπες εσύ όχι. Γιατί θέλανε πρώτο ραντεβού και φιλί. Στο πρώτο ραντεβού και φιλί δεν έχει συνδεθεί η άλλη ή ο άλλος μαζί σου για να μπορέσει να παρακάμψει τη μυρωδιά της παστουρμαδόπιτας. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Δεν είμαστε ίδιοι στην αρχή. Φυσικά. Με τη συνέχεια. Το παίζουμε κάποιοι διαφορετικοί. Και μετά από μία εβδομάδα θα πάμε να φάμε την παστουρμαδόπιτα και θα πει ο άλλος, βέβαια. Στο πρώτο ραντεβού δεν την έτρωγε, τώρα άλλαξε. Μόνο με παστουρμαδόπιτα με τα δάχτυλα μέσα σαλάτα. Την παπάρα θα κάνουμε, δεν το συζητώ. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και ευχαριστώ χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε, γιατί εγώ την εικόνα που είχα από τον Κωνσταντίνο το ΔΕΔΕ ήταν από τα βιντεάκια του Νίκου του Μουτσινά. Έβλεπα έναν τύπο που φορούσε ένα πράσινο καπελάκι χειρουργικό, ένα υπέροχο χαμόγελο του Νίκου. Εσύ από πίσω λίγο να γίνεται έτσι. Και ένα αυτοσαρκασμό πάρα πολύ ωραίο από σένα. Και λέω τώρα, ο Νίκος για να μιλάει με τέτοια ευχαρίστηση και με τόση αγάπη για σένα, σημαίνει ότι. Ο Νίκος με αγαπάει και τον αγαπάω, είναι πάρα πολύ φίλος μου πια. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος ασθενής. Και έχει και χαμογελάρα, να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Καταρχάς, έχει ένα από τα ωραιότερα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Νίκος Μουτσινάς. Και από τα ωραιότερα μυαλά, θα πω εγώ. Τα μυαλά το ξέρουμε, τα αφήνω έξω. Αλλά έχει, νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος άντρας που υπάρχει στην Ελλάδα. Συνεχίζω και λέω για σένα ότι. Ποιος άλλος φεύγει με τέτοιο γέλιο από οδοντίατρο. Όλοι
είναι μια απίστευτη. Υπάρχει μια τρομοκρατία το ότι πας στον οδοντίατρο. Είσαι ο μοναδικός που φεύγουν όλοι χαμογελώντας. Θα σου πω. Τι τους κάνεις. Θα σου πω. Το βασικό, γενικώς πιστεύω από όλους τους οδοντίατρους φεύγουν με χαμόγελο. Αλλά το βασικό είναι, εκτός το να φτιάξει τις προϋποθέσεις κάποιος να έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να χαμογελάσει, θα πρέπει να του κάνεις και τη διάθεση καλά. Δηλαδή να σκεφτείς, να του πεις, λίγο να έχεις μια συνέστηση, να μπεις στα παπούτσια του ασθενούς, δηλαδή να καταλάβεις γιατί φοβάται, να τον πάρεις μαζί σου και να καταλάβεις ότι δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Και να γίνεται λίγο, να αποκτήσετε μια σχέση προσωπική, την οποία είναι σταθεί πολύ οικείο το περιβάλλον. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια είναι τώρα στα χέρια του καθενός και στο πώς θα καταφέρνει. Και είναι και θέμα εμπειρία. Συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις αυτή την απέτηση από ένα καινούριο οδοντίατρο. Περνώντας τα χρόνια, αρχίζουν και χτίζονται και οι σχέσεις διαφορετικά. Εσύ πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? Πάνω από 15. Πάνω από 15. Η ιστορία σου ξεκινάει από το εξωτικό Καπανδρίτη. Μακρινό εξωτικό Καπανδρίτη. ναι. Που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπαμπάς αγροτικές δουλειές. Μπαμπάς αγρότης, με μαμά μαζί. Μαμά. Και δασικός, αλλά το κύριο επάγγελμα ήταν αγρότης. Τέσσερα παιδιά, πολύτεκνη οικογένεια. Δύο παππούδες, δύο γιαγιάδες. Τέσσερα αδέρφια. Ναι, τέσσερα αδέρφια. Πολύτεκνη κανονικά. Σαββατοκύριακα πολύ αγροτική δουλειά. Δηλαδή πηγαίναμε, βοηθούσαμε. Όχι γιατί ήθελε, γιατί χρειαζόταν ο μπαμπάς να βοηθήσουμε, αλλά ο μπαμπάς είχε ένα καλό. Δεν ήταν άνθρωπος που να δώσει διδαχή. Με παράδειγμα μιλούσε. Μου έλεγε, ας πούμε, ρε παιδί μου έλεγε. Καταγείτε, με έλεγε Κωνσταντίνο, με έλεγε Κωστάκη. Και μου έλεγε, πήγαινα, ας πούμε, με ξύπναγε 5 ώρα το πρωί. Πήγαινα στο Αμπέλι και μου έκανε. Αγόρι μου, άμα δεν έχεις όρεξη να διαβάσεις, δεν πειράζει, κοίτα το περιουσία που έχουμε. Αυτό θα κάνεις μια ζωή. Οπότε σου λέει, ή θα διαβάσεις να περάσεις πανεπιστήμιο, να γλιτώσεις από αυτό, ή θα ξυπνάς 5 ώρα το πρωί και θα μαζεύεις τα φύλλα. Τρίγο, Σεπτέμβριο. Πολύ ρεαλιστικό, πολύ ρεαλιστικό. Τελείωσε. Αυτή είναι. Και σου έλεγε, ναι, σου έδινε μια επιλογή που ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος με πολιτήριο δημοτικού, έτσι. Mm-hmm. Αλλά σου λέει, δεν θα του διδάξω εγώ με άλλο τρόπο, με την πράξη. Ελιές. Πάμε να μαζέψουμε ελιές. Πάμε να μαζέψουμε καρύδια. Πάμε να μαζέψουμε αμύγδαλα. Πήγαινε στις κατσίκες. Και σου έλεγε, αγάπη μου, δεν θες να σπουδάσεις. Τι σου νοιάζει, κοίτα εδώ τι έχω εγώ στρέμματα. Φυσικά. Ποιος άνθρωπος στην εφηβεία θέλει να ξυπνάει 4,5 ώρα το πρωί? Κανένας. Δεν το συζητώ. Κανένας. Οπότε γιατί αυτό, και εγώ, επειδή είμαι από χωριό και χρειάστηκε αρκετές φορές να κάνω κάποιες δουλειές, όχι τέτοιες αγροτικές, γιατί δεν ήταν αγρότες οι γονείς μου, αν και ήταν οι αγρότες παππούδες μου, αλλά αντιλαμβάνομαι τι λες, το ζόρι που έχει. Και πόσο δύσκολη είναι η αγροτική δουλειά. Και δεν έχει ωράριο και δεν έχει καλές συνθήκες. Έχει όλες τις καιρικές συνθήκες πάνω στο κεφάλι σου. Και να στείλω πραγματικά, θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε αυτή τη συζήτηση σε όλους τους αγρότες που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τους έχουμε ξεχάσει τελείως. Δηλαδή, και είναι και πολύ κακοπληρωμένοι. Και κακοπληρωμένοι, αλλά επειδή φεύγει και ο κόσμος από την επαρχία τελείως πια, εδώ ας πούμε φέτος δεν υπήρχαν χέρια να μαζέψουν τις ελιές. Και ο μπαμπάς μου το είχε αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η δουλειά ήταν ασύμφορη. Δεν μπορούσες να βιοποριστείς από αυτό. Έπρεπε να κάνεις και άλλα πράγματα για να βιοποριστείς. Γιατί η αγροτική δουλειά και δεν πληρώνεται. Και δεν πληρώνει. Και δεν πληρώνει. Έμεινε κανείς από τα αδέρφια εκεί μαζί με τον μπαμπά? Όχι. Φύγαν όλοι. Όχι. Κανείς. Γιατί η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ σκληρή. Και ξαναλέω, δεν είναι μια δουλειά που μπορεί να βιοποριστείς και να ζήσεις πια οικογένεια. Μάλιστα. Να το πούμε αυτό. Οι αγρότες περνάνε δύσκολα. Μάλιστα. Οπότε εσύ κάποια στιγμή παίρνεις αυτή την απόφαση ότι δεν θα κάτσεις εκεί, στα χωράφια. Το είχα πάρει από την πρώτη μέρα που πήγα στο όργο, από την πρώτη μέρα που κουβάλισα στα φύλλα σε κοφάκι πάνω σε μαδέρι τριεξονικού φορτηγού. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση τέτοια. Και γιατί ο διέτρος? Γιατί πρώτον είχε άμεση απορρόφηση, δεν είχε πολλές ειδικότητες. Mm-hmm. Και δεύτερον, μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αν το σκεφτείς λίγο, μόλις ανοίξεις το στόμα σου και κλείσεις τα μάτια σου, είναι η τελευταία παράδοση που μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο. Δηλαδή, αν αφήσεις κάποιον. Σκέψου λίγο, κλείσεις τα μάτια σου και ανοίξεις το στόμα, ουσιαστικά έχεις παραδοθεί. Δεν έχεις. Έχεις αφήσει και το τελευταίο σου ερμητήριο ανοιχτό. Μάλιστα. Οπότε έχεις παραδοθεί και έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν που σε δουλεύει. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Συν το γεγονότος ότι είναι μια επεμβατική ιατρική δουλειά που βλέπεις πολύ άμεσα αποτελέσματα. Πονάει ο ασθενής, στο 20 λεπτό, μισά ώρα, μια ώρα, θα σταματήσει να πονάει, θα αλλάξει το πρόσωπό του, τα μάτια του, η ηρεμία του, η ψυχική του διάθεση. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα πονάει το δόντι, νομίζω ότι είναι από τα πιο απίθανα πράγματα που μπορεί να συμβούν. Το δόντι και τα αυτή. Το δόντι δηλαδή, και τα αυτή. Είναι ειλικρινά. Είναι από τους πόνους που. Είναι μέσα σε οστά. Μέσα και σε οστά. Δεν μπορεί να φύγει. Και το κεφάλι. Και αυτός ο φοβερός πονοκέφαλος που καμιά φορά μπορεί να σε πιάσει, που λέμε καμιά φορά και από το μάτι. Γιατί εγώ πιστεύω και στο μάτι. Και εγώ θα πω ότι είναι. Και εγώ δεν πρέπει να το πω, αλλά θα το πω πιστεύω. Εγώ θα το πω. Εγώ τη μαμάκα μου την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω τράβα να ξεμάθει. Και εμεί ψάχνουμε. Επειδή γίνονται κάτι ξαφνικά πράγματα. Οπότε ουσιαστικά αυτά τα πράγματα πιστεύω. Μάτι, δόντι, κεφάλι, αν αρχίσει ο πόνος, είναι τρέλα. Ο μπαμπάς μου δεν το πίστευε καθόλου το μάτι. Δεν το πίστευε.
Ο μπαμπάς, αν επιτρέπεται, ζει. Όχι, έχει πεθάνει. Τον χάσαμε. Η μαμά ζει. Ο μπαμπάς μου κοροϊδεύε και κόσμο. Έκανε ότι ξεμάτιαζε για να γελάει. Α, ναι. Έλεγε, ας πούμε. Μπορεί, πήγαιναν τότε εκδρομές διάφορες. Ναι. Και έλεγε, ας πούμε, στην κυρία που του έλεγε. Α, τη λέει, άκου τι θα κάνεις. Θα κατέβεις κάτω και θα χοροπηδήξεις 5 φορές. Και το έκανα. Όπως καταλαβαίνεις, μετά κουραζόταν και τσέβευγε το κεφάλι. Μάλιστα, κατάλαβα. Μετά τη πονούσε κάτι άλλο, οπότε τη ναι, οπότε το ξέχναγε. Καλός μαθητής. Ναι, καλός. Καλός. Με απουσιολόγος, με βραβεία στο σχολείο κτλ. Που δεν έχω καμία σημασία, αλλά ναι, καλός. Εγώ είχα ένα θέμα. Δεν ήθελα να μου πει ο καθηγητής, κάτσε κάτω αδιάβαστος. Περηφάνεια, εγωισμός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ήθελα καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν το άντεχα. Δηλαδή δεν μπορούσα εγώ εμένα. Ένιωσε να σε πρόσβαλε. Ναι, ότι ναι. Δεν γίνεται να με λαβώσεις έτσι. Δεν γίνεται. Οπότε, ναι, mm-hmm. Ήμουνα πάντα καλός. Οι παρέσεις στο σχολείο ήσουν έτσι άνθρωπος που είχε παρέσει. Είχα παρέσει και έχω παρέσει μέχρι τώρα. Έχω παρέα την κουμπάρα, ας πούμε, τη Δήμητρα. Θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Ο Δημήτρης και η Δήμητρα, είναι μπράβο. Δύο φίλοι σου που είναι πάρα πολύ διάσημοι στην κοινωνία των. Τη δική μας. Στα Κιούρκα. Στα όμορφα Κιούρκα. Και όμως θέλω να πω γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αποξενωμένοι, γιατί ενώ είναι τόσο διάσημοι στα Κιούρκα, οι διάσημοι φίλοι σου. Αναπαίρνουν την πίτα του Λέοντος. Και δεν, ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Ο Δημήτρης και η Δήμητρα παίρνει τη χορτόπιτα της μαμάς μου. Που είναι πιο σημαντική. Πολύ. Γιατί βάζει πάρα πολύ φέτα. Πολύ φίλη από το δημοτικό, ε. Ναι, η Δήμητρα είναι φίλη μου από την 6η Δημοτικού. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε σχεδόν σπουδάσει μαζί. Την έχω παντρέψει. Της έχω βαφτίσει το παιδί. Είμαστε φίλοι μέχρι τώρα. Γενικώς μετράω. Έχω φίλους πάρα πολλά χρόνια. Η Ξανθήπη που είμαστε μαζί στο ιατρείο είναι 26 χρόνια φίλη μου. Ο Δημήτρης είναι 20 χρόνια φίλος μου. Δηλαδή έχω φιλίες πολύ μακροχρόνιες. Πιστεύω πάρα πολύ στη φιλία. Δηλαδή, χωρίς τους φίλους μου θα ήμουν άλλος άνθρωπος. Στον έρωτα? Πιστεύω πάρα πολύ. Πώς είσαι στη ζωή, στις πιστεύω σχέσεις. Και στη δύναμη του έρωτα, της διαστρέβλωσης της αλήθειας. Σε ακούω, τι θέλεις να πεις. Θέλω να πω ότι ο έρωτας είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ένα τεράστιο λάθος στον έρωτα. Οπότε πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου ότι αυτό που ερωτεύτηκες δεν είναι αυτό που είναι. Ή δεν είναι πια αυτό που ήταν. Εσύ έβλεπες κάτι άλλο γιατί είχες ανάγκη να δεις αυτό. Σωστά. Και εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορεί να έρθεις κάποια. Συγγνώμη τώρα, μιλάω γενικά έτσι, μην ακουστεί κάτι από το κοντρόλ. Ότι μπορεί να μου γνωρίσεις κάποια σύντροφό σου και να μου πεις καλά, ακούστε και τα λοιπά. Και αυτό που βλέπεις εσύ, εγώ να μην το βλέπω. Έχεις δίκιο. Γιατί είσαι ερωτευμένος. Απλά εγώ εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνω την ανάγκη σου και επικροτώ. Ναι, έχει γίνει, νομίζω αρκετές φορές σε πάρα πολύ κόσμο. Πόσες φορές μπορεί να γυρίσεις και γιατί να πεις έγινε αυτό και σου λέει το βλέπα. Υπήρξε περίπτωση να πιεστείς χρονικά από κάτι και να θέλεις να δεις. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που θέλαν να κάνουν ένα παιδί. Πιέστηκαν και πίεσαν τον εαυτό τους. Σώνει και καλά εκείνη την περίοδο να κάνουν γρήγορα ένα παιδί, γιατί ίσως με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αν καθόταν πάνω ας πούμε, από 8 μήνες, δεν θα ήταν ποτέ το μαζί. Βλέπανε. Το βλέπανε. Είχαν ένα πρόεδρο. Ή το βλέπανε, ή είπαν ότι δεν βλέπω τίποτα άλλο, απλά αφού λίγο πληρεί αυτό που έχω στο μυαλό μου, θα κάνω ένα παιδί. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτό και μετά λίγο αργότερα χωρίζουνε. Το πιο ωραίο στον έρωτα είναι ότι δεν σε ρωτάει πότε θα έρθει, δεν σε ρωτάει αν είσαι έτοιμος. Είναι φανταστικό αυτό, έχει μια δύναμη τρελή. Και δεν σε ρωτάει και πότε φεύγει. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Αλλά είναι αυτό που λέμε, γιατί το έχεις ακούσει και εσύ από φίλους και τα λοιπά, ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος. Θα σου έρθει, θα σου σκάσει, θα τηγάνει το κεφάλι και τελείωσε. Mm-hmm. Ξέχνα το διαμαντί. Στη ζωή σου έτσι είναι για παιδιά, έτσι έχεις ποτέ στο μυαλό σου. Κοίταξε. Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οδοντίατρος, είναι πρόεδρος στην Τεχνόπολη και αυτή τη στιγμή είναι και σε μια εκπομπή. Υπάρχει περίπτωση εγώ να σου πω ποτέ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, τα αγαπάω. Έχω ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά δεν είναι κάτι που αν μου πει τώρα το σκέφτεσαι, όχι, δεν το σκέφτομαι. Μάλιστα. Αλλά φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν θα πω ποτέ για τίποτα. Ό,τι και να με ρωτήσω, σου πω μπορεί. Καταλαβαίνω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλοι θεωρήσαμε ότι ήσουν το ζευγάρι με τη Ζέτα. Λέμε, κοίταξε να δεις. Να, η Ζέτα βρήκε έναν άνθρωπο πια. Που όπου να είναι τώρα είναι θα. Είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη η Ζέτα. Είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη. Όλοι λέγαμε να βρήκε το λιμάνι της. Εντάξει. Το λιμάνι της το βρήκε φιλικά. Φιλικά. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι θυμάσαι εκείνο το εξώφυλλο. Εγώ αν το θυμάμαι. Ένα, μακάρι να ήταν ένα το εξώφυλλο. Ήταν πάρα πολλά τα εξώφυλλα. Τι κάνατε μόλις το. Καλά, γελάμε με αυτά. Γελά. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν δύο πράγματα που κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Γελάς, διασκεδάζεις, mm-hmm. γιατί είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα, προφανώς. Γιατί είμαστε πάρα πολύ και χρόνια και πολύ φίλοι. Και το δεύτερο είναι που λες ότι το τυπώσανε. Ναι, το τυπώσανε. Το βάλανε εξώφυλλο. Συγκλονιστικό. Έχουν γράψει τίτλο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν σε πήρε κανείς τηλέφωνο να σε ρωτήσει.
πάρα πολλοί κόσμος. Τι εννοείς? Όχι, λέω πριν κάνουμε το δημοσίευμα. Όχι, φυσικά. Να πούμε, γεια σας κύριε, δεν μήπως έχετε δεσμό. Ούτε καν. Όχι. Απλά σου λέω ότι αν το σκεφτείς έτσι ήρεμα, λες εντάξει, τώρα με τη Ζέτα, αυτό που είναι μια κούκλα, που είναι αυτό που είναι φίλη σου, που μιλάς, που έχεις σχέση με. Μπορεί να γίνει και για κάτι άλλο πιο σοβαρό. Πολύ. Να τυπωθεί, να διαβαστεί, να αναπαραχθεί, να το πάρει κάποιος και να το κάνει και κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν γίνει πάμε. Ναι, φυσικά. Φορές. Έτσι κι αλλιώς οι μπανιέρες είναι ένα άχρηστο πράγμα. Βγάλτε το, βάλτε ντουζιέρα, γιατί δεν θέλω να μου καταναλώνετε τσάμπα και βέρισε το νεράκι. Γιατί υπάρχει κανείς από εσάς που γεμίζει την μπανιέρα και κάνει αφρόλουτρο. Νομίζω πια. Ναι. Ωραία, πάει και η μπανιέρα λοιπόν. Ευτυχώς είπατε όχι γιατί την είδατε, έχει αγριέψει. Ναι, δεν μπορώ εγώ με το νερό, έχω τα θεματάκια μου. Ωραία, οπότε η μπανιέρα όχι ισχυρά καθαριστικά, έτσι. Όχι ισχυρά καθαριστικά, δεν έχουμε κανένα λόγο γιατί θα μετατρέψουμε την τουαλέτα, το μπάνιο του σπιτιού μας σε μπάνιο νοσοκομείο. Και θα έχουμε πολυανθεκτικά μικρόβια τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Σωστά. Ουσιαστικά εκπαιδεύουμε τα μικρόβια και αντέχουμε. Ακριβώς. Εκπαιδεύουμε και αντέχουμε. Το σπίτι μας είναι ένας οικότοπος, ο οποίος είναι μια χαρά έτσι όπως είναι, με απλά καθαρισμό. Τίποτα παραπέρα. Για την οδοντόβουρτσα, αυτό που κατάλαβα εγώ και θέλω να το λέω κιόλας. Ναι. Πλένουμε πριν την ακουμπήσουμε και πριν την πιάσουμε για να πλύνουμε τα δόντια μας, που το κάνουμε όλοι αυτό κάθε βράδυ. Πλένουμε καλά τα χέρια μας και τα στεγνώνουμε καλά. Κύριε Κωνσταντίνε, έχουμε κι άλλο πρόβλημα όμως με το. Τώρα όμως κι εσείς. Δεν σας βρίσκω πουθενά όμως. Έχουμε όμως κι άλλο πρόβλημα, διότι έχουμε και τις ρίγες οδοντόβουρτσα, οι οποίες ήταν ανακάλυπτες έτσι όπως είναι και δεν έχουμε ούτε μέσα σε λαπάκι ούτε το κάλυμα τους, όταν τραβάμε το καζανάκι, το ξέρουμε αυτό και από τον κορονοϊό, στα γονίδια έρχονται και πάνε πάνω εκεί. Επειδή μας έβαλες λίγο στη φάση τώρα της τηλεόρασης και της. Εσείς με βάλατε. Όχι, εγώ δεν σας όχι. Με καλέσατε. Γρηγόρη, με καλέσατε. Όχι, δεν μιλάω για εδώ. Μη σας καλέσαμε, ναι. Και στο άλλο. Και στο άλλο, ποιο άλλο. Και στο άλλο. Στο ζεις αλλιώς. Ναι, αλλά δεν ήρθε κανείς με το ζόρι να σας πει περάστε μέσα να μην θα μου πούνε να πάω να παρουσιάσω με τη Σοφία Λιμπέρτη και θα πάμε το ζόρι. Με ποδήλατο πήγα, με πατίνι πήγα. Θέλω να πω πώς φαίνεται η δουλειά μας. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η δουλειά σας, να το πω και αυτό, να το πω δημόσια, η δουλειά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά δύσκολη, είναι μια δουλειά απαιτητική. Δεν σας το είχα, στο λέω. Mm-hmm. Στο λέω με, δηλαδή, και επειδή κάνω παρέα και με τον Νίκο και λοιπά και με τις. Και λέγανε γύρισμα, κούραση. Ήμουν εγώ τύπου, εγώ φτιάχνω δόντια όλη μέρα, τι μου λες τώρα, έχω βγάλει τα μάτια μου. Είναι πάρα πολύ κουραστική η δουλειά σας, πάρα πολύ απαιτητική. Πάρα πολύ ενέργεια, δηλαδή το ότι φεύγετε μετά από το γύρισμα, θα ήθελα μία κάμερα να έρθει να σας βγάλει, δηλαδή αν υπήρχε ένα μετρητής ενέργειας και σας έπαιρνε την ενέργεια με το που μπαίνετε στο πλατό, με την ώρα που τελειώνετε, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Έχετε κούραση, παιδιά, τραβάτε πολύ, κουπί. Όλο αυτό το πράγμα που ρουφάει αυτή η ιστορία. Και όχι μόνο που ρουφάει, που είναι ότι ο καθένας εδώ που σε κοιτάει, από σένα θα πάρει ενέργεια. Mm-hmm. Από τον κεντρικό. Mm-hmm. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα, αν είσαι εσύ άσχημα. Θα πέσει όλο πίσω το backstage. Έχεις πολύ δίκιο. Έτσι δεν είναι. Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς όμως, ξέρεις, είναι από τα επαγγέλματα. Ενώ εγώ δεν μπορώ να πω αν μου αρέσει ένα οδοντίατρος ή όχι, αλλά πάνω σε μια επιστήμη. Δηλαδή. Εμένα είναι πολύ απτό το αποτέλεσμα. Πονά, σταματάει ο πόνος, τελειώσαμε. Εδώ, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση 35 χρόνια τώρα σε αυτή τη δουλειά. Βέβαια, είναι δικαίωμα του καθενός να πει ότι δεν μου αρέσει. Το δυστυχώς δεν μένει μόνο στο ότι δεν του αρέσει. Έχει και, ας πούμε, μια άποψη ότι. Και γιατί την κάνει αυτή τη δουλειά. Μα. Μετά από 35 χρόνια. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο όταν διαβάζεις μια κριτική που μπορεί να καταλάβεις μερικά πράγματα για σένα, αλλά μπορεί να καταλάβεις και για κάποια πράγματα για αυτό που την κάνει. Εννοείται. Εγώ πιο πολύ καταλαβαίνω πλέον. Αυτό είναι το μαγικό της κριτικής. Είμαι πάρα πολύ σύμφωνος στο να ακούσω ότι κάποιον δεν μου αρέσει ο Γρηγόρης σαν παρουσιαστής. Ας συζητηθεί τι δικαίωμά του έχει αλίμονο τώρα μετά από τόσα χρόνια να μην πιστεύω ότι θα αρέσει σε όλους. Αλλά το να πει γιατί. Κάνει αυτή τη δουλειά, μου φαίνεται τόσο κακή. Δεν είναι αστείο. Είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Είναι αστείο. Μα δεν είναι αστείο. Είναι αυτό που σου λέω ότι ή θα καταλάβεις πράγματα για σένα και θα πεις τι ωραία που με έκρινε, ή θα καταλάβεις πράγματα για αυτό που τη γράφει. Δεν είναι κριτική, είναι κακεντρέχεια πια. Πώς το πίνεις το καφέ σου. Πώς το πίνεις το καφέ σου. Γλυκό. Γλυκό. Εγώ τον πίνω σκέτο. Τι να κάνουμε τώρα. Φαίνεται. Ναι. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Τι θέλω να πω. Εννοώ ότι εσύ σ' αρέσει γλυκό ο καφέ, εμένα μου αρέσει σκέτο. Ναι. Τελείωσε. Έχει τελειώσει. Έχεις δίκιο. Μ' αρέσει ο Γρηγόρη, δεν μ' αρέσει ο Γρηγόρη. Τελειώσαμε. Δεν σημαίνει ότι ο Γρηγόρη δεν είναι καλό. Δεν μου αρέσει εμένα. Είναι τόσο απλό. Ναι, δυστυχώ όμω δεν μείνουν εκεί. Θέλουν. Ξέρετε, μερικοί ψάχνουν βέβαια και το κάτι παραπάνω για να υπάρχει ένα ρόλο στη ζωή του να. Ναι, εντάξει. Να μπορούν να υπάρχουν. Θα μπορούσε να υπάρχει και ένα τοξικόμετρο. Αν υπήρχε ένα τοξικόμετρο όπω τα αντίστοιχα που υπάρχουν με τις, πώς το λέμε, τις μετρήσεις της τηλεθέασης, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Πες μου λίγο ότι υπάρχει ένα μυστήριο, μάλλον ένας μύθος για το όταν άνοιξες την κλινική.
Δεν είχε πολλή δουλειά. Πού το ξέρεις αυτό? Ξέρω την ιστορία του γιατρίου, της αγωνίας που πέρασες. Άνοιξα λοιπόν πριν 17 χρόνια, 18, στο Μαρκόπουλο Ροπού. Έχω ανοίξει μια super duper κλινική τότε. Δάνειο, να το λέμε και αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε, δεν πουλήσαμε 5 λιές και το πήραμε. Δάνειο κτλ. Για ένα λαχείο που έχω ακούσει. Αυτό, θα σου πω. Αυτό. Και ξεκινάω και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος, πριν πάω εγώ, πήγαινε κάπου. Υπήρχαν οδοντίατροι. Οπότε ανοίγω εγώ, μπαίνω μέσα και λέω: γεια σας, ήρθα να σώσω τα δόντια. Καμία σχέση, τα σώζαμε πριν από σένα, αγάπη μου. Μια χαρά. Ξεκινάω τον πρώτο μήνα, ξεκινάω μάλλον την πρώτη εβδομάδα. Δεν πατάει άνθρωπος. Ξεκινάει δεύτερη. Εγώ εντωμεταξύ ένα πληρώνω ωράριο, έτσι. 9 το πρωί, 9 το βράδυ. Άναβα τα φώτα, μια χαρά, δεν υπήρχε λόγος. Πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα, πέμπτη εβδομάδα, έκτη εβδομάδα, έβδομη εβδομάδα, όγδοη εβδομάδα, δύο μήνες. Μιλάμε τώρα. Έτσι. Πει. Κανένας. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Μπήκε μια φορά ένας. Συγγνώμη, ποιος θα το πω. Εγώ με ένα 20 ευρώ στην τσέπη και χαίρομαι. Εγώ λέω: Παναγία μου, κάτι θα πάρουμε. Και μου πούλησε ένα ημερολόγιο. Και εγώ, επειδή ήμουν και τσάρι, πρώτο οδοντίατρο να το παίξω καλώ, το αγόρασα και έμεινα με 10 ευρώ. Δεν υπάρχει. Εννοείται. Φυσικά. Δύσκολο. Ναι. Και τον τρίτο μήνα λοιπόν ο μπαμπάς μου που μου πλήρωνε τα δύο πρώτα ενίκια, μου λέει: αγάπη μου, άκουσε να δει τώρα. Έκανε μια επένδυση. Εγώ είναι το τελευταίο ενίκιο που σου δίνω. Δεν θα πάρει άλλο. Πάνε τρει μήνε πια. Δηλαδή τον τρίτο. Τον τρίτο μήνα λοιπόν. Που τελειώνω, είμαστε μαζεμένοι παρέα 9 άτομα στις Σέρες. Και τους βάζεις όλους να φτιάξεις τα δόντια τους. Στις Σέρες επάνω. Τι λένε εκεί, εγώ δεν πιστεύω καθόλου στα λαχεία. Δεν πιστεύω ούτε στα παιχνίδια τύχης ούτε τίποτα. Δεν παίζω. Δεν παίζω τυχερά παιχνίδια, δεν παίζω τίποτα. Και είμαστε μια παρέα 9 άτομα, εγώ είμαι ο δέκατος και λένε να πάρουμε λαχείο. Εντάξει, πάρτε, εγώ δεν θέλω. Ρε δε, μη μας το χαλά. Ξέρετε, εντάξει, μην τους το χαλάσω. Το παίρνουν το λαχείο, παίρνω εγώ αυτό, δώστο μου. Και είμαι ο μόνος που κερδίζει 450 ευρώ. 400 ήταν το ενίκιο μου. Και πλήρωσα το Σεπτέμβριο. Εντάξει. Έτσι. Οπότε ήταν γραπτό να μην το κλείσω. Άρα ουσιαστικά ο πρώτος πελάτης, και ας μην έδειξε τα δόντια, ήταν ο Λαχιοπόλης. Ο πρώτος πελάτης ήταν ο κύριος Νίκος Ολάπας. Το λέω γιατί το έχω πει και δημόσια το όνομά του. Ναι. Ο οποίος είναι ένας αυτοκινητιστής με τεράστια παιδεία. Ο οποίος έχει κάτσει την πρώτη φορά στην καρέκλα. Και του δουλεύω το σφράγισμα. Τρεις μήνες. Δυόμιση ώρες, Γρηγόρη. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θα του φάνηκαν έτσι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Λάπα, θα άρχισε μία ώρα τη δουλειά. Θα του φάνηκε έτσι, μπορεί. Αλλά ήμουν τόσο ψαρωμένος, ο οποίος το κατάλαβε ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Το κατάλαβε και ήρθε μετά, είναι μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχω πάει στο γάμο του γιού του, είναι μάλιστα. Μια χαρά. Και σήμερα φτάσαμε στην υπάρχει μια πολυκλινική επιτυχημένη. Με πόσα άτομα μέσα. Είναι 12 ειδικότητες. 6 άτομα προσωπικό, εγώ με την Ξανθή πιτώχουμε μαζί, Τσαχαλίδου, η κολλητή μου 25 χρόνια. Πώς έρχεται η φάση λοιπόν από τον κύριο Λάπα να φτάσουμε σήμερα να υπάρχουν 12 ειδικότητες μέσα στην πολυκλινική? Θα σου πω, είχα ξεκινήσει να δουλεύω πολύ και αλλά να μένω στην Αθήνα. Δηλαδή δεν έμενα στον Οροπό, έμενα στην Αθήνα. Οπότε ο κύκλος μου και η ζωή μου ήταν στην Αθήνα. Οπότε άρχισαν πάρα πολύ κόσμος να έρχεται εκεί. Όταν έσκασε η κρίση, μου λέγαν πάρα πολύ ότι. Βενζίνες, διόδια. Βρες μας κάποιον σαν και σένα στην Αθήνα. Και θέλαμε με την κολλητή μου, με την οποία είχαμε δουλέψει παλιά ως οδοντίατρη μαζί, εκπαιδευόμενοι και περνάγαμε φανταστικά. Και λέγαμε τι να κάνουμε. Και λέω να σου πω κάτι: θα ανοίξουμε ένα οδοντίατριο στην Κηφισιά. Τουλάχιστον και να μην πάει, θα περνάμε τέλεια γιατί θα είμαστε μαζί όλη μέρα. Αλήθεια. Δηλαδή, τι πιο ωραίο να περνά καλά στη δουλειά σου. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Οπότε το στήσαμε, το κάναμε και μη φανταστεί. Εμείς τον πρώτο. Τρίμηνο πηγαίναμε, επειδή είχαμε τα άλλα μας ιατρία, του οροπού εγώ, του γραμματικού εκείνη, πηγαίναμε, παρκάναμε και πηγαίναμε για καφέ. Δηλαδή, γουστάραμε να βρισκόμαστε. Και κάποια στιγμή με έπαιρνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έλα εσύ στο ιατρείο να κάνω ένα καθαρισμό. Και πηγαίναμε σιγά. Και έτσι το. Δηλαδή, δεν πήγαμε με. Πάμε να φτιάξουμε την κλινική του αιώνα. Έγινε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Ναι. Μπράβο. Ωραίο αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Ότι μέσα στη δυσκολία νομίζω έχει και μια γοητεία. Όπως... Ήταν ωραίο γιατί περάσαμε καλά. Δεν ήταν στόχο. Δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βιοπορίζουμε από τη δουλειά μου, αλλά δεν ήταν ο στόχος του κέρδος. Ήταν να κάνουμε κάτι μαζί. Να είμαστε μαζί όλη μέρα. Ωραίο είναι αυτό. Και πολύ το πετύχαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως λες, Βαλάντη, εκτός από τα μαλλιά και τον ντύσιμο και τη φωνή, ο σωστός των Ισφήνος χρειάζεται και τα σωστά δόντια. Τα δόντια είναι αυτά, όπως βλέπεις. Και πρέπει να φτιάξουμε και τα δικά σου κάπως έτσι. Τώρα τι να σου πω. Βαλάντη, τα δόντια του Τόνι Σφήνου κατά προσέγγιση είναι αυτά. Τώρα πέτα δοκιμάσου και σε σένα. Συνδευτές για λαχτά, μάρθει ώρα να τα αλλάξει. Τέλεια. Τέλεια είναι.
ξετρελαθούν. Τσεκάκι απλά ξετρελαθούν. Ωραία, ήδη άρχισες να μιλάς από τον Τόνι Σφίνο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πώς βρέθηκες στο Your Face and Family να φτιάχνεις τα δόντια των καλλιτεχνών? Άρης Πλασκασοβίτης, ασθενής μου στην Κηφισιά. Όλα φιλιά να δώσουμε στον Άρη, ναι. Τι καλό παιδί επίσης. Τι καλό παιδί και τι ταλαντούχο παιδί. Βεβαίως. Έρχεται και του κάνω καθαρισμό και μου λέει θα κάνω τον Freddie Mercury. Αλήθεια του λέω, ναι. Αυτό στέλνει δόντια. Μου λέει το σκέφτηκα κι εγώ. Μου λέει γίνονται, φυσικά. Εγώ τότε για το χαβαλέ μου, τύπου. Δεν πάω να κάνω και δύο κεντρικούς, τώρα δεν τρέχει και τίποτα σιγά. Και του φτιάχνω ένα πρόθεμα δοντιών το οποίο εμπενεύγαινε, αλλά δεν άλλαζε καθόλου την άρθρωση και μπορούσε να τραγουδήσει. Πηγαίνει στην παραγωγή, τα φοράει, ενθουσιάζονται. Παπαμερί, μπίτσικα κλπ. Τηλεφωνάκι, γεια σα, θέλουμε. Έρχεται μετά ο Λευτέρης ο Λευτερίου που το είχε μάθει από τον Άρη του Πρασκευσοβίτη. Και κάπω έτσι ξεκίνησε. Ο Λευτέρης έκανε μια Ιταλίδα τραγουδίστρια, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το όνομά της. Mm-hmm. Ήθελε... την κοκκινομάλα, την. Όχι, όχι τη Μίλβα. Μια άλλη και έκανε και του κάνουμε και αυτούν δόντια. Και κάπως έτσι έγινε και μετά έγινε πρόταση και μετά ακολούθησε μια συνεργασία και πέρασα πάρα πολύ καλά. Και γελάσαμε πάρα πολύ και γνώρισα πολύ ενδιαφέροντους ανθρώπους. Και γελάσαμε πάρα πολύ και με μια κυρία που την έχει εδώ, την Έλσα την Πρωτοψάλτη. Δηλαδή κλάψαμε εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ήταν μια εμπειρία για οδοντίατρο που δεν την έχει. Μάλιστα. Και έτσι άρχισε να μεγαλώνει και ο κύκλος, να γνωρίζει ναι, καινούριους ανθρώπους. Να αλλά όλα αυτά ήρθαν μέσα από την καλή σου δουλειά. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κερδίζεις συνεχώς. Εντάξει. Ναι. Μ' αρέσει να δουλεύω καλά. Μπράβο. Μ' αρέσει να δουλεύω με αλήθεια. Στα μπροστινά βάζουμε την οδοντόβουρτσα λίγο οριζόντια. Γιατί είναι πιο μικρή επιφάνεια. Έτσι. Ναι, έτσι. Εδώ. Για να καθαρίσουμε. Και από πίσω. Έτσι. Ναι. Okay. Ναι. Και μετά ερχόμαστε και υπογωνία 45 μιλών καθαρίζουμε και την επιφάνεια. Ανάμεσα στο ούλο και στο δόντι. Α, εσύ το κάνεις έτσι τόση ώρα, ενώ εγώ κάνω και έτσι. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Απλά βουρτσίζουμε. Okay. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που ξέχασα να σας πω. Πόσο οδοντόκρεμα βάζουμε? Δεν βάζω πάρα πολύ. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να βάζουμε πάρα πολύ μικρή ποσότητα, γιατί το 90. Δεν θα πω το 95, θα πω το 90% για να καθαρίσουμε τα δόντια, το οφείλουμε στη μηχανική απομάκρυνση, δηλαδή στις τρίχες της οδοντόβουρτσα. Ναι. Πώς φτάσαμε στο ζεις αλλιώς? Τζόνι, καλημέρις, τηλέφωνο, καλησπέρα, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Τζόνι μου, τι κάνεις αγόρι μου, καλά είμαι αυτό. Τι λες, θες να κάνεις τηλεόραση? Και εγώ φυσικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πάρα πολύ ανοιχτό σε όλα, του λέω Τζόνι μου, αυτό είναι τώρα που θα πάμε αντίθετα. Τζόνι, να κάνω τηλεόραση. Γιατί τι γίνεται να στο απαντήσω εγώ αυτό? Ναι. Πρέπει να μου απαντήσεις εσύ τι βλέπεις σε μένα που πιστεύεις ότι το έχω. Κάνουμε ένα ραντεβού. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κόνσεπτ της συγκεκριμένης εκπομπής. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Κάτι. Είναι φανταστικό. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα αναρωτιέμαι γιατί δεν πάει καλύτερα στα νούμερα αυτό το πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Είναι φανταστικό. Κάθεσε. Εμένα που δεν με ενδιαφέρουν ας πούμε, όλα αυτά με τα τάπερ και τίποτα άλλο, πιάνω τον εαυτό μου. Τι λες, εγώ από αυτά έχω εντυπωσιαστεί πιο πολύ. Αυτό από, δεν από εκεί που νόμιζα ότι δεν θα με ενδιαφέρει. Όχι, δεν σε νοιάζει. Να και το φουρνάκι, να και το τάπερ, να και η τουαλέτα, να και το έτσι, να και το ειδωτόβουρτσα και να και το. Και λέω, κοίταξε να δεις τι. Σαν να ανοίγω ένα περιοδικό. Ακριβώς. Είναι τα παλιά τα περιοδικά που είχαν και την ειδωτόβουρτσα, είχαν και τον καλλιτέχνη, είχαν και τη συνέντευξη. Είχαν... Εμένα με τρελαίνει το κόνσεπτ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα λοιπόν το κόνσεπτ μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά όπως καταλαβαίνεις όταν μου είπανε Σοφία Λιμπέρτη, εγώ τη Σοφία Λιμπέρτη την ήξερα με κάποιο τρόπο. Είχαμε συνδεθεί πολύ καρμικά. 3-4 φορές είχαμε συνδεθεί μαζί. Λέω παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Σοφία Λιμπέρτη, ευχαριστώ να είστε καλά. Δηλαδή να κάνω αυτή τη δουλειά πρώτη φορά με τη Σοφία Λιμπέρτη μου φάνηκε εξαιρετικό. Η εταιρεία παραγωγής είναι φανταστική όλη, φανταστικά παιδιά, έμπειροι άνθρωποι. Δεν τους ήξερα επειδή είναι πίσω από τις κάμερες, αλλά από όσους τους είπα, όλοι είχαν δουλέψει με όλους. Έρχεται η συνταξία, η παραγωγή κτλ. Και να βρέθηκα να την κάνω και να περνάω και φανταστικά. Δηλαδή, περνάω και ωραία εγώ. Μαζί να πούμε ότι είναι και ο Κωνσταντίνος Ξένος. Κωνσταντίνος Ξένος, δεν το συζητώ, εννοείται. Έχει επίσης χρόνια και αυτό σε εμπειρία. Το οποίο εγώ ξέρω τι του λέω. Πώς κοιμάσαι το βράδυ με τόση γνώση? Πώς μπορείς και ηρεμείς και κοιμάσαι με τόση γνώση? Είναι απίστευτο, ρε παιδί μου. Ναι, γνωρίζεις πάρα ό,τι και να του πεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να του πεις, ξέρει κάτι να σου πει. Εξαιρετικός επιστήμονας. Και πάρα πολύ καλό παιδί. Και επίσης να το πω και αυτό γιατί δεν βγαίνει. Έχει πάρα πολύ γέλιο ο Κωνσταντίνος. Ναι, όχι, αυτό δεν βγαίνει. Αυτό είναι όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ, πολύ διαστραμμένος. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Δεν είναι αλήθεια τα πολύ λιπαρά φαγητά, γιατί αυτό θα διαταράξει πάλι το στομάχι μας. Πάμε σε κάτι πολύ απλό. Υδατάνθρακα με πρωτεΐνη. Ένα μαύρο ψωμί, ολικής άλεσης, ψωμάκι, τυρί, ζαμπόν, γαλοπούλα και μια μπανάνα για το κάλιο των ηλεκτρολιτών που χάσαμε. Οκ. Okay.
Και το τελευταίο που έχουμε είναι η διαταραχή στον ύπνο. Γιατί? Γιατί μειώνεται η παραγωγή της μελατονίνης από το αλκοόλ αυτό. Οπότε θα πρέπει να κοιμηθούμε και λίγο παραπάνω. Πάρε ένα τηλέφωνο στη δουλειά. Πες, παιδιά, ξέρετε κάτι. Δεν θα πεις hangover. Δεν δικαιολογείται άδεια εργασίας για hangover. Το ξεχνάς. Λες κάτι άλλο. Και κοιμόμαστε 2-3 ωρίτσες παραπάνω. Ξεκουραζόμαστε. Τεντωνόμαστε. Πίνουμε τα υγρά μας. Σηκωνόμαστε. Και ελπίζω μετά από τέτοιο hangover να μην έχει ξυπνήσει μόνος σου. Να ξέρετε. Πώς σου φαίνεσαι? Θα σου πω. Έχω άγνοια κινδύνου. Είναι τόσο σίγουρο. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί είναι η Σοφία πάντα δίπλα. Η Σοφία έχει ένα μαγικό τρόπο με το μάτι της να σου έχει πει όλη την οδηγία που πρέπει να σου πει. Αλλά με έναν τρόπο, με μια τέτοια αγάπη. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω, επειδή ξέρω και το backstage, μ' αρέσω λίγο. Θα διόρθωνα 100.050 πράγματα, δεν το συζητώ. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνω για πρώτη φορά, κάπως μ' αρέσει, ρε παιδί μου, κάπως λέω, εντάξει, οκ, okay, όμορφα, ωραία, η πληροφορία να βγαίνει σωστά. Τώρα αν μίλησα πάνω στη Σοφία ή πάνω στον συνάδελφο αυτά, γιατρό, εντάξει, ή δεν ήμουν καλά φωτισμένος, ή το παντελόνι αυτό δεν με κολλάκι, ή η μπλούζα αυτή ήταν κάτι τέτοιο, δεν με διαφορά. Θα σου ομολογήσω ότι είσαι υπέροχο αντιμένος. Ευχαριστώ. Θέλω να σου πω ότι πλέον θα σε κατατάξω στους καλοντιμένους της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άικο. Μετράει αυτό από σένα. Βεβαίως το εννοώ, γιατί μην κοιτάς τώρα εγώ πλέον που δεν μπορώ να αντιθώ καλά, αλλά κάποτε ήμουνα. Μου άρεσαν πάρα πολύ ωραία και επειδή και τώρα είσαι πολύ ωραία. Θέλω γενικώς να σε βοηθήσω κάτι. Ναι. Να μην μας συστήνεσαι και να μας λες για κάποτε, γιατί σε έχουμε δει όλα τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δηλαδή, ξεχνάει ο κόσμος. Δεν είσαι, όχι, δεν ξεχνάει. Γιατί δηλαδή την εικόνα εσύ μας την αλλάζει με αυτά που λες. Εμείς βλέπουμε ακριβώς αυτό που ξέραμε. Πάντω θέλω να σε ματιάξω, σου λέω έχει από τα βραβεία το καλύτερο ντυμένο το 2022-23 τηλεοπτική σεζόν. Γιατί τα βραβεία που δίνω εγώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο πράγματα ακόμα θέλω να σε ρωτήσω. Όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, τον κοιτάς κατευθείαν στα δόντια. Κατευθείαν. Σκορπίζομαι. Μπορεί να μην θυμάμαι το χρώμα ματιών. Θα θυμάμαι τα δόντια. Θα τα θυμάσαι. Αυτό μήπως είναι και λίγο ψύχωση. Είναι η διαστροφή της δουλειάς. Τι να σου πω. Είναι αυτό που. Δηλαδή, είναι σαν να μιλήσεις με ένα κομμωτή, θα δει αν είσαι κουρεμένος. Αν είσαι κουρεμένος. Δηλαδή. Πάμε να πούμε λίγο τα ελαττώματα των Ελλήνων στα δόντια. Υπάρχουν, ας πούμε, 2-3 πράγματα που θα ήθελες να μας πεις. Δεν πλένουν τα δόντια τους. Δεν πλένουμε τα δόντια μας. Πάμε να τα πούμε. Δεν πλένουμε τα δόντια μας. Αν τα πλένουν, τα πλένουν συνήθως πρωί που είναι λάθος. Πρέπει να τα πλένουν το βράδυ. Το βράδυ είναι το πιο σημαντικό πλήσιμο. Το βράδυ. Πόση ώρα κρατάει ένα. 3-4 λεπτά σίγουρα. 3-4 λεπτά. 3 είναι το μίνιμουμ κάθε βράδυ. Αλλά δεν αρκεί μόνο η οδοντόβουρτσα. Θέλουμε οδοντικό νήμα ή μεσοδόντιβουρτσάκι, αλλιώς δεν έχει πλύνει δόντια. Δηλαδή, φυσικά. Εννοείται. Η οδοντόβουρτσα δεν μπαίνει παντού. Και πρέπει να είναι 3 λεπτά. 3 με 3,5 λεπτά είναι νομίζω η αεροσυλία της και της γαρμπή. Βάλτε την να παίζει. Έτσι. Και δείτε πόση ώρα πρέπει να πλένετε τα δόντια σας. Άρα βουρτσίστε τα δόντια σας με κάθε βράδυ, όχι με δύναμη, μην κάνετε δικέφαλα την ώρα που πλένετε τα δόντια σας. Δεν χρειάζεται ολευτή πίεση. Σωστός τρόπος. Σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα δόντι το οποίο είναι καλυμμένο με σκόνη. Ξεσκονίστε το καλά. Και εδώ ανάμεσα από που πάει το δεύτερο δόντι δεν μπορεί να μπει ο δοντόβουρτσα. Οπότε πρέπει να βάλουμε το νήμα ή το μεσοδοντίβουρτσάκι. Ναι. Και φυσικά μία φορά το εξάμεινο στον οδοντίατρο. Μου το έλεγε ο οδοντίατρος ο δικός μου, που ήταν ο μπαμπάς της Ελένας της Δανιηλίδου, της ταινίστριας που είχαμε. Μου λέγε, πέρα από ότι ήταν υπέροχος, θα του στείλω τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη. Μου λέγε, μη βάζεις δύναμη, λες που σε πιάνει αυτή η τρέλα και. Λέει ήρεμα θέλει. Φυσικά δεν θέλει να κάνει δικέφαλο. Είναι, δηλαδή, είναι, είναι αυτό νεύρα. Που είπε. Μου θύμισε το παπά τη Λένα. Γιατί επειδή θα κάνει καμιά φορά και γρήγορα, βάζει και δύναμη. Γιατί πα να κάνει και κάτι καλό και κάνει ζημιά. Οπότε νήμα μεσοδόντι βουρτσάκι. Ωραία. Αυτά είναι τα σίγουρα. Οδοντίατρο μία φορά το εξάμηνο. Έχουμε, δεν έχουμε πόνο. Πάμε να μα τσεκάρει. Μπορεί να χρειαστούμε καθαρισμό, μπορεί και να μην χρειαστούμε. Είναι σίγουρο ότι θα βάλουμε όλη μασέλα στη ζωή μα. Όχι, φυσικά. Κανένα δεν θα βάλει. Το 2023, αν μιλάμε για μασέλα, στεγόμαστε. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι που θα ήθελα λίγο να σου το πω και ίσως θέλω να το πω και μέσα από σένα, γιατί το κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ό,τι αποφασίσει ο κάθε άνθρωπος να κάνει. Είμαι πολύ υπέρ των πλαστικών, είμαι υπέρ τα πάντα. Απλά καμιά φορά στεναχωριέμαι όταν βλέπω πρόσωπα που αλλοιώνονται. Φυσικά. Που νομίζω αυτό το καταλαβαίνεις. Το ίδιο παθαίνω και με τα κάτασπρα δόντια. Υπάρχει μια τρέλα που βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα, βλέπεις έναν πολύ ωραίο άντρα, ανοίγει το στόμα του. Και θες να βάλεις γυαλιά ηλίου. Ναι, και λες, μα γιατί ρε γαμώτο. Δηλαδή, ενώ πολύ ωραία τα δόντια, εκεί χάνεται και το αληθινό, φαίνεται ότι είναι ψεύτικο, φαίνεται ότι είναι τόσο κάτασπρο που δεν το πιστεύεις και αντί για καλό γίνεται κακό. Πώς η συμβουλή δικιά σου. Μου, όποιος, αν έχεις δει δουλειές μου και αυτά που ανεβάζω στο Instagram εγώ με τις δουλειές του ιατρείου κτλ., θα καταλάβεις ότι εγώ είμαι υπέρ του φυσικού. Είμαι υπέρ του ωραίου φυσικού, mm-hmm. του λευκού φυσικού. Από εκεί και πέρα. Το τι καταλαβαίνει ο άλλος ως αισθητική είναι πολύ προσωπική του υπόθεση. Και επειδή ο άλλος έρχεται και σου λέει, εγώ η αλήθεια είναι ότι συνήθως
τους ασθενείς που μαζεύεις είναι αυτούς που έχουν τη δική σου αισθητική. Έτσι πάει το πράγμα. Είμαι έτσι πάει. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις ένα κύκλο ή φίλους. Οπότε εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να είσαι κοντά στο φυσικό για να είναι ωραίο, γιατί το φυσικό είναι ωραίο. Κατά ψέματα, το φυσικό είναι ωραίο γιατί είναι αυτό που έχουμε μάθει. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλη εκτροπή από αυτό είναι θέμα κυρίως του ασθενούς. Και δεν φέρει ευθύνη ο οδοντίατρος, αλλά ο οδοντίατρος για μένα προσωπικά, εγώ είμαι αυτός ο τύπος του οδοντιάτρου που βάζει φρένο σε αυτά. Mm. Δηλαδή, εγώ θα βάλω φρένο. Γιατί ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα, αλλά τους ασθενείς, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τους εκπαιδεύουμε για το τι είναι ωραίο στο δόντι. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και να σου βγάλω εγώ ένα χρωματολόγιο, να σου βγάλω και 5 φωτογραφίες και να σου εξηγήσω Γρηγόρη. Όχι. Όχι, αγοράκι μου, δεν είναι αυτό. Συμφωνώ. Πάμε να δεις. Οπότε έχει ευθύνη και ο γιατρός. Σε ποιον οδοντίατρο πας εσύ? Εγώ πηγαίνω στην Ξανθήπη. Στην Ξανθήπη. Έχεις κάνει ποτέ και σε όλους τους υπόλοιπους. Έχεις κάνει ποτέ κάτι μόνος? Ναι, φυσικά. Καθαρισμό. Όχι, έχω κάνει. Συνήθως το κάνω μόνος μου πάντα και μία συνάδελφο μου μέσα η Βίλη με βρήκε να το κάνω μόνο και μου λέει ξάπλωσε, ρε, δεν τρέπεσαι. Δηλαδή. Με έχει πετύχει και ασθενής μου στο ιατρείο και μπαίνει γιατί είχε ξεχάσει κάτι στο ραντεβού. Όχι, με όρκωσε να καθρέφεται απέναντι και κάνω και μπαίνει και μου λέει καλά, ρε γιατρέ, πήγαινε σε κάνω οδοντίατρο και του κάνω. Δεν έχω λεφτά όπως εσύ. Αλλά δεν πρόκειται. Κατάλαβα. Με τον Κωνσταντίνο φοβάμαι να χαμογελάσω κιόλας γιατί κάθε φορά που ανοίγω το στόμα θα κοιτάει τα δόντια μου. Οπότε αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, δεν το ανοίξα πάρα πολύ. Αυτή είναι μια πολύ καλή δικαιολογία ότι δεν είπα πολύ πετυχημένα αστεία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάω όπου να με δει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, θα έρθω. Να έρθει. Να με δει. Λοιπόν, κλείνοντας. Είσαι και στην Τεχνόπολη πλέον διευθυντής. Πρόεδρος. Πρόεδρος. Όχι, είμαι 3 χρόνια, πάμε στον 4ο, τελειώνουμε. Πρόεδρος. Βεβαίως. Πρόεδρος Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, συνεργάτης του Κώστα Μπακογιάννη. Στην Τεχνόπολη περνάω υπέροχα. Αυτό πάλι πώς είσαι τώρα εσύ? Δηλαδή, εκλογές, κανονικά. Γίνανε εκλογές και κέρδισες. Συμμετείχα στις εκλογές. Ένα πράγμα που δεν το ήξερα καθόλου και το έκανα με πολύ. Άρα ο κόσμος αγαπάει, ορίστε, βλέπεις. Εντάξει. Ψήφια από εδώ, τηλεόραση από εκεί. Οδοντιατρείο γεμάτο κόσμο. Και εγώ του αγαπάω που με αγαπάνε. Βλέπει όμω. Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό δίνει στον κόσμο για να παίρνει και αυτή την αγάπη. Εντάξει, δίνω την αλήθεια μου και η αλήθεια αγαπιέται πολύ. Ωραία είναι αυτό. Εννοώ ό,τι προσπάθησα. Όχι, δεν προσπάθησα, γιατί με την προσπάθεια έχω ένα θέμα με τη λέξη, δεν μου αρέσει. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το έκανα με πολύ αλήθεια. Με πραγματική αλήθεια. Αυτό, νομίζω ότι αυτό με βραβεύεσαι. Ότι είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό και να ξέρεις ότι θεωρώ ότι είναι και το πιο ξεκούραστο για να ζήσουμε αυτή τη ζωή. Όταν μου πεις εσύ την αλήθεια σου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι η αλήθεια σου. Θα τη δεχτώ και θα πάμε παρακάτω. Όλο το υπόλοιπο μας κουράζει όλους. Συμφωνώ. Τεχνόπολη λοιπόν, ναι, Δήμο Αθηναίων, ναι. Athens Jazz Festival, ξεκινάει 22 Μαΐου. Groups Jazz από όλο τον κόσμο και Έλληνες. Athens Music Week. Όλο το συναυλιακό καλοκαίρι της Τεχνόπολης που κρατάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου με συναυλίες από όλων των ειδών τους καλλιτέχνες. Εσύ μέχρι πότε? Μέχρι Οκτώβριο. Μέχρι Οκτώβριο θα είσαι πρόεδρος. Ναι. Επίσης ξεκινάει μετά το. Μετά δεν μπορεί να ξανά είσαι. Θα κατέβω εκλογές και άμα θέλει ο κόσμος και με αγαπάει και πιστεύει σε μένα και πιστεύει. Γιατί στο Δήμαρχο σίγουρα πιστεύει, βλέπει πολλά. Νομίζω ναι. Θέλω πολύ. Δηλαδή έχουμε τώρα και καινούργια project όπως το Μουσείο Μαρία Κάλλας που ανοίγει πρώτη φορά στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μουσείο Μαρία Κάλλας, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Πάρκο Ελευθερίας με κινητή βιβλιοθήκη. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας τι έχει μέσα? Είναι μια εμπειρία για να γνωρίσει ο κόσμος τη Μαρία Κάλλας. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πού είναι αυτό? Αυτό είναι στη Μητροπόλεως. Στη Μητροπόλεως. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, το καλοκαίρι θα έχουμε γένεια. Μπράβο. Και βρίσκεις χρόνο εσύ να πηγαίνεις και στο δοντιατρείο? Έλα, πες την αλήθεια. Ναι, είναι πολύ καιρό. Γίνω 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Α, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Ναι, ναι. Πρέπει να κλείσω ραντεβού για να. Πώς θα γίνει, μόνος θα χτυπήσει το κουδούνι και θα μπει? Όχι, θα πρέπει. Όχι, ναι, θέλω το δέντερ, παιδί μου. Εννοείται. Φυσικά. Α, μπορώ να το ζητήσω. Ναι. Μάλιστα. Εννοείται. Καλά. Μάλιστα. Έρχεται και ο Λιανός εκεί. Ναι, έρχεται ο γλυκός μου. Σε έχουμε μελετήσει γιατί μια μέρα είχε έρθει μετά από σένα. Αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικός. Και πολύ ταλαντούχος. Πολύ, πολύ, πολύ. Να είναι καλά. Μπράβο. Κωνσταντίνε, αγαπάει και πολύ. Βέβαια, τον αγαπάει και εγώ. Τον έχω είμαστε 12 χρόνια στο ραδιόφωνο. Το ξέρω. Ναι, μας αρέσει πολύ. Σαν, ευχαριστώ πολύ. Σαν μικρός μου αδερφός είναι, γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία. Αλλά πραγματικά είμαι αυτός που πραγματικά μου είναι ακουστεί πάλι εγωιστικό, γιατί καμιά φορά που έλεγα τόσα χρόνια είναι υπερταλαντούχος. Πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία. Ναι, ισχύει. Έχεις δίκιο. Του δόθηκε αυτή η ευκαιρία και είμαι πολύ ευτυχισμένος για τον Γιώργο. Και του πάει πάρα πολύ. Πάει και πάρα και πολύ. Είναι και πολύ, είναι πολύ ευγνώμων για αυτό που του συμβαίνει. Ναι, το ξέρω, γιατί είναι πολύ ευφύς και γι' αυτό και στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια που περνάμε είμαστε γελάμε τόσο οικογένεια. Πολύ. Είναι πολύ καλός. Κωνσταντίνε, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρδιά μου, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Και εύχομαι κάποια στιγμή μόλις φτιάξω τα δόντια μου να χαμογελάσω μπροστά σου. Είναι φοβερό το πρόβλημα, παιδιά. Να ξέρετε, δεν ανοίγω το. Γιατί κάτι θα βρει.
Μάλιστα. Ποιο θα μου βάλετε, εσεί θα μου βάλετε ένα τραγούδι. Κυρίε και κύριοι, ήταν ο κύριο Κωνσταντίνο Δέδε. Ήμουν στη ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις θα είναι η αεροσυλία. Έλα τώρα πίσω, γύρισε πίσω. Να σ' αγκαλιάσω, να σε φιλήσω. Έλα τώρα πίσω, γύρισε πίσω. Τον πόνο που έχω να σταματήσω.